Λάμπρος Καλαρίτης, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Καλαρίτη. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Καλαρίτη, το αποτύπωμα που αφήνουν οι αμερικανικές εκλογές με την άνοδο του Τραμπ έχει να κάνει με το πώς κινήθηκε το περιβάλλον. Δηλαδή, παρότι τα συστημικά μέσα προσπάθησαν να βγάλουν ένα αποτέλεσμα ότι είναι στήθος με στήθος, παρότι οι δημοσκοπικές εταιρείες έδιναν ακριβώς το ίδιο, παρότι σήγησε η φωνή του Προέδρου στο Twitter επίμονα πριν αναλάβει ο Elon Musk, είδαμε ότι τελικά σάρωσε. Και η ερώτηση είναι εξής: τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια κοινότητα? Η μία εκδοχή είναι ότι για ακόμα μία φορά οι δημοσκοπικές εταιρείες και τα μέσα αστόχησαν και ότι δεν υπολόγισαν, δεν αξιολόγησαν καλά τις τάσεις της κοινής γνώμης. Η άλλη εκδοχή είναι ότι προσπάθησαν να προκαταλάβουν το κλίμα, να καθοδηγήσουν και να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να την καθοδηγήσουν προς την αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ. Το αποτέλεσμα όμως είναι τέτοιο, τόσο σαρωτικό και τέτοιας έκτασης που δυσκολεύεται κάποιος να σκεφτεί ότι ήταν απλά μια αστοχία. Αστοχίες υπάρχουν, το έχουμε ζήσει και εμείς εδώ και στις δικές μας εκλογές. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η τρίτη φορά που πέφτουν έξω οι εταιρείες εκεί στην Αμερική και στην πρώτη αναμέτρηση του Τραμπ με την Κλίντον και στη δεύτερη με τον Μπάιντεν. Και τώρα είχαν πέσει έξω υποτιμώντας διαρκώς τη δυναμική του Τραμπ. Τώρα αυτό το πράγμα διαψεύτηκε, ενώ οι εκτιμήσεις τους, με τρόπο σαρωτικό. Πήρε την Προεδρία. Πήρε την ψήφο, ενώ την πλειοψηφία των ψήφων, το popular vote. Πήρε την ηγερουσία, πήρε την Βουλή των Αντιπροσώπων. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε απλά μια αστοχία, έχουμε μια κατάρρευση. Και το Κογκρέσο, βέβαια. Και το σύνολο. Και την Βουλή των Αντιπροσώπων και την ηγερουσία, άρα το Κογκρέσο συνολικά. Άρα εδώ δεν έχουμε απλά μια αστοχία. Έχουμε μια κατάρρευση των εκτιμήσεων. Και ο καθένας τώρα μπορεί να υποθέσει ότι νομίζει. Αν είναι τόσο τέτοιο εύρος αστοχίας, είναι κάποια σκοπιμότητα σε αυτό. Κύριε Καλαρίτη, πολλοί σπέβδουν να συνδέσουν τους ψηφοφόρους μαζί με το πρόσωπο του Τραμπ που έχει ένα αυταρχισμό και ένα απόλυτο τρόπο να λειτουργεί. Όλα αυτά όμως, τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων, μήπως βρήκαν ένα ερέθισμα και την ελπίδα ότι θα καλύψει ένα κενό, ιδιαίτερο στο θέμα της οικονομίας, του μεταναστευτικού και της woke agenda, όπως είδαμε και το δείγμα σε Γαλλία και Γερμανία και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη? Εδώ έχουμε να πούμε καταρχήν ότι η νίκη του Τραμπ οφείλεται στο γεγονός ότι διεμβόλυσε και εκλογικές δεξαμενές, τις οποίες οι δημοκρατικοί θεωρούσαν και ήταν δικές τους. Αλλά για κάποιο λόγο δεν είχαν καταφέρει να διαγνώσουν. Εννοείται Αφροαμερικανούς και Ισπανόφωνους. Ακριβώς, Λατίνους, Μαύρους κλπ. Όπου εκεί ο Τραμπ είχε πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις από αυτές που περίμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις διπλασίασε τα ποσοστά του σε αυτές. Στις γυναίκες επίσης είχε καλύτερη επίδοση, παρότι του καταλόγιζαν ότι δεν σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών κλπ. Άρα εδώ δεν είναι κάτι συγκυριακό. Έχουμε ένα πρωτοφανή διεμβολισμό εκλογικών δεξαμενών που αφορά τους μουσουλμάνοι, τον ψήφισαν, παρότι του καταλόγιζαν ότι είναι αντι-Ισλάμις, αντι-μουσουλμάνος κλπ. Άρα έχουμε μια συνολική επικράτηση πολιτική που έχει, το είπε και ο ίδιος στην νικητή ομιλία του, ότι είναι κίνημα. Έχει κινηματικά χαρακτηριστικά. Όταν βλέπεις τόσες διαφορετικές εκλογικές ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, έτσι, Ισπανόφωνους, Αφροαμερικανούς, Μουσουλμάνους, Εβραίους, Χριστιανούς, γυναίκες, λευκές και μη, να ψηφίζουν, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μια αφενός συνολική καταψήφιση του άλλου αθλήματος και ένα μήνυμα το οποίο. Εγώ λέω ότι σας λέω ότι δεν είναι και όλες οι ψήφοι θετικές προς τον Τραμπ, γιατί και ο ίδιος έχει μια δύσκολη διαχείριση του αυτού. Δεν βοηθά, αν θέλετε, επειδή αυτό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν διευκολύνει. Όμως το γεγονός ότι επικράτησε με τόσο σαρωτικό τρόπο δείχνει πόσο ισχυρό ήταν το μήνυμα και προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εδώ έχουμε αφενός μια ψήφο, προφανώς υπάρχει και θετική προς τον Τραμπ, υπάρχει και μια ψήφο μήνυμα προς τους άλλους, ότι το αφήγημά σας δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί ο Τραμπ είχε ένα αφήγημα. Συμφωνεί, κανείς διαφωνεί, είχε κάτι να πει για την οικονομία, για την ασφάλεια, για την woke κουλτούρα, για τη μετανάστευση κλπ. Οι άλλοι ήταν μην ψηφίσετε τον Τραμπ και περιορίστηκαν στο αφήγημα σε διάφορες πτυχές της woke πολιτικής. Τις αμβλώσεις, τα δικαιώματα, τους μετανάστες. Δεν είπαν τίποτα για την οικονομία, ας πούμε. Τώρα, θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα προνομιακό πεδίο και ότι ο κόσμος θα ψηφίσει μόνο με αυτά. Λάθος. Αποδείχθηκε αυτό. Ο άλλος, όταν έχει
να λύσει θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με την καθημερινότητά του, με την οικονομία. Δεν θέλει να ακούει συμφωνεί, διαφωνεί μόνο ιδεολογικές ή ιδεολειπτικές πτυχές. Γιατί ο Τραμπ αυτά που ανέφερε και του άλλοι τον κατηγορούσαν ως ακραίο, τον ίδιο ως ιδεολειπτικό, είχαν συνάρτηση με την καθημερινότητα, δηλαδή η μετανάστευση. Δεν είπε ότι δεν μ' αρέσουν οι μετανάστευση γιατί δεν μ' αρέσει, ας πούμε, το χρώμα του. Είπε ότι είναι θέμα ασφάλεια τη χώρα. Ο άλλο, λοιπόν, οι πολιτέ που είναι στα σύνορα με το Μεξικό, που το βιώνουν το πρόβλημα αυτό, ψήφισαν με αυξημένο δικό βάρο το θέμα τη μετανάστευση. Άλλε χώρε που έχουν οικονομικό πρόβλημα, που του είπε για αυτό το πράγμα, είπε για αυτέ τι εργασίε, για μείωση φόρων, είπε για επαναφορά τη παραγωγή. Τώρα, ανεξαρτήτω τι θα κάνει, μιλάμε για το αφήγημα το προεκλογικό. Τι έλεγε ο καθένα. Το άκουσαν. Δεν θέλανε να ακούνε μόνο, ας πούμε, για τι αυλώσει, για τα δικαιώματα κλπ. Εντάξει. Μπορεί κάποιο να συμφωνεί να διαφωνεί, αλλά έχει και άλλα θέματα. Στην άλλη πλευρά δεν υπήρχε λοιπόν αφήγημα συνολικό, υπήρχε ένα μονομερές αφήγημα. Μάλιστα. Έχοντας τώρα και τον έλεγχο της γερουσίας και του Κογκρέσου, έχει ελευθερία κινήσεων να κάνει πολλά πράγματα. Και τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πρώτον πώς θα επιδράσει η άνοδος του Τραμπ στο Λευκό Οίκο όσον αφορά την Ευρώπη. Ενώ έχει πει ότι πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή οι αμυντικές βιομηχανίες της Αμερικής είχαν αναστολές γιατί με το να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στρατηγική που έχει ενδεχομένως να έριχναν τα κέρδη τους. Πώς επιδρά αυτό στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ? Ο Τραμπ από την προηγούμενη θητεία του είχε πιέσει τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες με το επιχείρημα, σωστό κατά την γνώμη μου, ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να βασίζεται όπως βασιζόταν με τα πολιτικά για δεκαετίες μόνο στα αμερικανικά όπλα και στην αμερικανική ασφάλεια και οι ίδιοι τα χρήματα να τα διαθέτουν για βελτίωση του βοητικού επίπεδου στην Ευρώπη. Αυτό λειτουργήσε ως ένα σημείο. Έγινε και με αμερικανικά χρήματα, σχέδιο Marshall κλπ. Με τα πολεμικά, όλα αυτά. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, επειδή και η Αμερική έχει αρχίσει και έχει περιορισμούς, τους είπε το αυτονόητο ότι κοιτάξτε, η ασφάλεια είναι συλλογική υπόθεση. Δεν μπορεί η ασφάλεια της Ευρώπης να βασίζεται μόνο σε αμερικανικά χρήματα και σε αμερικανικά όπλα και εσείς να κάνετε πάρτι και να κάνετε και εμπόριο ή δοσοληψίες ή επασυρτός να έχετε ιδιαίτερες σχέσεις με αντιπάλους της Δύσης όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. Άρα βάλτε το χέρι στην τσέπη. Όταν θυμάμαστε όλη την κλασική σκηνή επί πρώτης ηττίας Τραμπ, όταν πήγε στη Μέρκελ με το γνωστό χαρτάκι και του λέει: χρωστάτε τόσα στο ΝΑΤΟ από το σύντερο που είστε free riders, τραμπατζίδες. Πληρώστε, γιατί θα έχετε πρόβλημα. Χασκογελούσαν οι Γερμανοί. Μετά ήρθε και τον κορόιδευαν. Ήρθε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θορυβήθηκαν οι Ευρωπαίοι, τράβηξαν οι Αμερικανοί την πρίζα του φυσικού αερίου από τους Γερμανούς. Η Γερμανία τώρα βρίσκεται σε ύφεση, κλείνει βιομηχανίες, απολύει κόσμο και έχει και συνέχεια. Άρα θέλω να πω ότι ο Τραμπ μπορεί να του το έλεγε με έναν τρόπο που ήταν μη οικείωση, τους ξένιζε, αλλά επί της ουσίας δεν είχε άδικο. Η Ευρώπη τώρα λοιπόν αναγκάζεται να κάνει αυτό που του έλεγε ο Τραμπ τότε και δεν το έκανε. Εξάλλου αυτό το είπε και ο Ντράγκη στην έκθεσή του για το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Έχουμε δύο εκθέσεις για το τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Από δύο κατεξοχήν ευρωπαϊκές εμβληματικές προσωπικότητες. Τον Λέτα, τον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό, και τον Ντράγκη. Έτσι, κατεξοχήν Ευρωπαίοι. Δεν είναι φιλοαμερικανοί, είναι Ευρωπαίοι. Τι λέει ο Ντράγκη, φτιάξτε αμυντική βιομηχανία. Αξιοποιήστε την αμυντική βιομηχανία που έχετε, κάντε κοινά project, κάντε κοινά προγράμματα για να ενισχυθεί η τεχνολογία, γιατί η Ευρώπη έχει μείνει πίσω και τεχνολογικά. Είναι ανύπαρκτη στην τεχνική νοημοσύνη, είναι ουραγό στην τεχνολογία. Του λέει, τι λέει ο Ντράγκη, επενδύστε στην αμυντική βιομηχανία, γιατί έτσι και ΑΕΠ θα παράξετε ευρωπαϊκό και θέσεις εργασίας υψηλής αξίας θα γίνουν, γιατί υπάρχει τεχνολογία και η τεχνολογία θα ενισχυθεί και όλα τα υπόλοιπα. Ποιοι είναι οι πρώτοι που το απέρριψαν? Το σχέδιο Ντράγκη, οι Γερμανοί. Και τώρα οι Γερμανοί είναι σε κατάσταση βαθύτερης κρίσης και πολιτικής, όσο γνωστόν διαλύθηκε ο συνασπισμός κλπ. Άρα αυτό με το οποίο θα επανέλθει τώρα ο Τραμπ, γιατί στα χρόνια που μεσολάβησαν δεν έκαναν κάτι οι Ευρωπαίοι μέχρι που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή. Τότε θορυβήθηκαν και θυμήθηκαν ότι πρέπει να κοιτάξουν και την άμυνά τους και τρέχουν. Εδώ είχαν φτάσει σε σημείο να το κλείσουν το μαγαζί. Δεν το λέω ως υπερβολή. Υπήρχαν χώρες όπως η Ολλανδία, οι οποίες κόντεψαν να καταργήσουν τελείως τις ενόπλες δυνάμεις. Δηλαδή, δεν τις χρειαζόμαστε. Είχαν μείνει, ας πούμε, χώρες οι οποίες άλλοτε είχαν εμβληματικό στόλο, Ολλανδοί κλπ. Τίποτα. Ήταν στα πρόθυρα να το κλείσουν. Η Γερμανία, η οποία έχει την αμυντική βιομηχανία που έχει, έτσι, όταν έψαξε να βρει τι μπορεί να στείλει στην Ουκρανία, τότε άρχισε να συνειδητοποιεί
τι λειτουργεί και τι λειτουργεί. Δεν ήξερε πόσα άρματα έχει, δεν ήξερε πόσα άρματα λειτουργούν, δεν ήξερε πόσα είναι για αναβάθμιση, δεν ήξερε πόσα είναι για παλιοσίδερα, δεν ήξερε πόσα είναι επιχειρησιακά. Μιλάμε για πλήρη εγκατάλειψη. Είχαν πέσει με τα μούτρα στο οικονομικό σκέλος και να αφήσει τα ασφάλεια της Ευρώπης στους Αμερικανούς. Το πάρτι κάποια στιγμή τελειώνει. Κύριε Καλαρίτη, η ειρωνία πάνω σε αυτό που λέτε της ιστορίας είναι ότι αυτό που είπε ο Τραμπ αργότερα με την κρίση στην Ουκρανία όσον αφορά το 2% του ΕΕ να πηγαίνει στις αμυντικές δαπάνες πλην της Ελλάδος, βέβαια, ήρθε και το πέρασαν κατά πολύ. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργήσε και το θέμα των δασμών. Δηλαδή, οι δασμοί, για να πάμε σε αυτό το κομμάτι, οι δασμοί που επιβλήθηκαν την εποχή του Τραμπ δεν καταργήθηκαν αργότερα με την άνοδο του Biden στην εξουσία. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Τραμπ βγαίνει πολύ επιθετικά και μάλιστα προαναγγέλει δασμούς σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα και στην Κίνα μπορεί να ξεπεράσουν και το 60% ή ακούγονται και κάτι άλλα πιο μεγάλα νούμερα. Πώς βλέπετε αυτό να εξελίσσεται, δηλαδή αυτός ο προστατευτισμός που θυμίζει λίγο Μεσοπόλεμο? Ο Τραμπ έχει πει τώρα, οι δασμοί δεν είναι απλό πράγμα, έτσι μπορεί και να εκπροσωκροτήσουν, αλλά το νόημα αυτού που λέει ο Τραμπ είναι ότι θέλει να επαναφέρει την παραγωγή στην Αμερική, το οποίο το έκανε σε πρώτη φάση όταν είσαι τρίτος και το συνέχισε και ο Biden. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή απογυμνώνεται από επιχειρήσεις και βιομηχανίες οι οποίες μετεγκαθίστανται, μεταναστεύουν μαζικά στην Αμερική, στις ΗΠΑ, γιατί έχει φθηνότερο ενεργειακό κόστος, χαμηλότερους φόρους, περισσότερα κίνητρα, καλύτερη χρηματοδότηση, καλύτερα δάνεια, καλύτερες επιδοτήσεις, τα πάντα. Η Αμερική αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ και επί Τραμπ και επί Biden το συνέχισαν, έχετε σωστό, έχετε δίκιο, όχι μόνο τους δασμούς, αλλά και τα κίνητρα, κάνουν σκούπα στην Ευρώπη, την οποία αδειάζουν από επιχειρήσεις. Και η Ευρώπη αγρόν αγοράζει. Δεν ασχολείται, γιατί μέχρι να αποφασίσει θα έχει μείνει χωρίς, θα έχει μείνει κέλυφος. Φεύγουν οι βιομηχανίες, φεύγουν οι ενεργοβόρες, κυρίως έχουν πάει απέναντι. Επιχειρήσεις. Γιατί οι Αμερικανοί έχουν ένα καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον. Γι' αυτό και η Αμερικανική οικονομία, παρά τον πληθωρισμό, παρά το υψηλό χρέος που θα συνεχίσει, δεν είναι και εκεί ανέφερα τα πράγματα, όμως έχει τριπλάσιους ή τετραπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι σε μια καθυλωμένη. Τεχνολογία δεν έχει. Ουραγός είναι αυτή τη στιγμή στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράγει νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να έχει τεχνητή νοημοσύνη. Παράγει περισσότερη νομοθεσία παρά ουσία. Οι Ευρωπαίοι και οι Ασιάτες, Κινέζοι κλπ. Έχουν ξεφύγει στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρώπη γίνει ουραγός. Άρα δεν φτιάχνει και επενδυτικό περιβάλλον. Εάν βάλει και δασμούς, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα για την Ευρώπη. Και μάλιστα τους δασμούς τους συνδέει με την Κίνα, όπως είπατε, θα δούμε τι από αυτά θα εφαρμοστούν, γιατί είναι απλά πράγματα. Αλλά ακόμα και οι δασμοί προς την Ευρώπη με τους οποίους απειλεί, στην ουσία τυπωνοεί, λέει ότι πολλοί Ευρωπαίοι κάνετε business υπόγεια με τους Κινέζους και μου εισάγεται ευρωπαϊκά προϊόντα στην Αμερική, αλλά προς την ουσία έχουν μέσα κινέζικη προστέμενη αξία. Δηλαδή ότι η Κίνα χρησιμοποιεί την Ευρώπη ως δούριο ύπο για να πηγαίνει μέσω Ευρώπη στην Αμερική. Και επειδή οι Αμερικανοί δεν έχουν εντοπίσει τώρα ποιος κάνει business και ποιος βάζει από την πίσω πόρτα τους Κινέζους, και λέει θα πάρετε και εσείς δασμούς, ειδικά όσοι έχετε εμπορικά παραδόσει με την Κίνα. Αυτό θα είναι το δεύτερο στραπάτσο της Γερμανίας. Το πρώτο ήταν η αποσύνδεση από το φτηνό ρωσικό αέριο που οδήγησε τη Γερμανία στα προβλήματα. Εάν τους αποσυνδέσουν και από το εμπόριο με την Κίνα, θα έχουμε δράματα στη Γερμανία, τα οποία δράματα έχουν ήδη ξεκινήσει με την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού. Γενικά δεν θα είναι εύκολη περίοδος, ούτε για την Αμερική, ούτε ο Τραμπ έχει να κάνει εύκολη διαχείριση. Για να κλείσουμε τώρα, να πάμε στα τουίκου μας. Είχαμε μία επίσκεψη του Μάικ Πομπέο και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της χώρας για να προλιάνει το έδαφος. Τι μπορεί να σημαίνει όμως Τραμπ στον προεδρικό θόκο με τις σχέσεις που φημολογείται ότι έχει με τον Ερντογάν και τις business που κάνει με τους ανθρώπους από το οικείο περιβάλλον? Αυτό μένει να το δούμε, γιατί ξέρετε, υπήρχε πολλή συζήτηση για τις business που κάνει ο Τραμπ με τον Ερντογάν και την φιλία που έχουν κλπ. Αλλά τις μεγαλύτερες απώλειες η Τουρκία τις είχε επί Τραμπ, οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά, έτσι. Αλλά επί Τραμπ βγήκανε από το F-35, τους πέταξαν έξω από το F-35. Επί Τραμπ ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα,
που τους επέβαλε και εμπάργο και στα ανταλλακτικά για τα F-16, δεν είχαν σκοτώσει το αεροπλάνο. Επί Τραμπ η λίρα άρχισε να καταβαραθρώνεται. Θυμάστε την επιθυμία του Τραμπ που του είχε πει με τον Μπάστορα τότε που κρατούσε τον Μπράνσον ότι θα σου συντρίψω την οικονομία έξω ότι η λίρα ουδέποτε συλλήθε. Τα μεγαλύτερα χτυπήματα επί Τραμπ τα έφαγε. Συνεχίστηκαν και επί Μπάιντεν βέβαια. Ο Μπάιντεν ουδέποτε δέχτηκε να συναντήσει τον Ερντογάν. Αναγνώρισε και την αρμενική γενοκτονία. Ο Τραμπ μπορεί να έχει μία ρητορικά να λέει ότι συμπαθεί ηγέτες που έχουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά αυταρχικά ή κατά τον ίδιο δυναμικά, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, έτσι, τον Πούτιν, τον Ερντογάν κλπ. Αλλά όταν έρθει η ώρα της στάθμισης του, τι συμφέρει την Αμερική, είναι αμήλικτος. Η Δημοκρατική ήταν πιο ελαστική μέχρι στιγμής με τους. Και με τα F-16 άρχισε η συμφωνία για να αρχίσει ξανά η ροή ανταλλακτικών. Παρότι οι Τούρκοι συνεχίζουν να παραβιάζουν τον νόμο Κάτσαρ. Στου 400 ακόμα του έχουν, έτσι. Θέλω να πω ότι ήταν πιο σκληρά τα πράγματα επί Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ μπορεί να λέει πράγματα ότι ο φίλο μου Ερντογάν, ο φίλο μου Πούτιν, όταν ήρθε η ώρα της, του να ζυγίσει, τι συμφέρει την Αμερική να μίλησε. Είναι ο δοστρωτήρας, έτσι. Δηλαδή, ο Ερντογάν έχει πολύ κακή εμπειρία. Μπορεί να λέει τώρα, μην μου λέει χαίρομαι που βγήκε ο φίλο μου Τραμπ, δεν θα χαίρεται καθόλου αν η θητεία του Τραμπ είναι όπως η πρώτη που έπαθε ό,τι έπαθε. Η Δημοκρατική ήταν πιο ελαστική με τον. Αλλά γενικά εδώ τώρα θα εξαρτάται και από εμάς. Γιατί δεν πάμε τα περιμένουμε όλα στο πιάτο. Μας έρχονται για να είμαστε έτσι δίκαιοι τα πράγματα στο πιάτο, η ιστορία, η συγκυρία. Μας στέλνει πράγματα στο πιάτο τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν τα αξιοποιούμε όσο θα έπρεπε. Έτσι, είμαστε ποδικοί και χλιαροί. Είμαστε λίγο μαλθακοί ως πολλοί. Και αυτό δεν είναι καλό. Ειδικά τώρα επί Τραμπ, ο οποίος αξιολογεί και το πόσο ας πούμε ενεργός και αφαστικός είσαι, εμείς δεν δίνουμε καλά σημάδια. Δηλαδή, αν δει κανείς τι γίνεται τα τελευταία χρόνια και επί Δημοκρατικών και επί Ρεπουμπλικανών και επί Τραμπ και επί Biden, η Τουρκία έχει μείνει έξω από όλα τα μεγάλα project έργα της περιοχής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμπορευματικός, ενεργειακός ή άλλος διάδρομος, μεγάλο έργο στρατηγικής σημασίας που να περνάει από την Τουρκία. Όλα την παρακάμπτουν από πάνω, από κάτω. Δηλαδή, ότι περνάνε από το Ισραήλ, από την Κύπρο, από την Ελλάδα, από πάνω, από Ρουμανία κλπ. Δεν περνάει κάτι μέσα από την Τουρκία. Αυτό κάτι λέει για τους Αμερικανούς. Έχουν ανοίξει την Αλεξανδρούπολη, άρα μεταφέρουν σιγά-σιγά, μοιράζουν την παρουσία τους προς τα δω, για να μην είναι τόσο εκτεθειμένοι, τόσο ανοιχτοί στους τουρκικούς εκβιασμούς. Γι' αυτό έχουν λυσάξει οι Τούρκοι με την Αλεξανδρούπολη, γιατί παρακάμπτει τα στενά. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πιο σύνθετα, αλλά πρέπει να παίξουμε κι εμείς μπάλα. Έτσι. Δηλαδή, μας δίνουν την μπάσα να βάλουμε και κανένα γκολ. Μάλιστα. Από το στόμα σας και τότε αυτή. Κύριε Γαλαρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνετε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.